Αγαπάει πάρα πολύ τη Μαργαρίτα. Δεν μπορεί αυτό πολύ, να είναι πολύ. Τυχαίο. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον Κουτσόπουλο. Και τον Κουτσόπουλο. Και αλλά τα δύο τα τώρα έχουμε. Από παίκτες θεωρούν πολύ συμπαθητικό παιδί τον Παύλο, σωστά. Τον Παύλο. Τον Παύλο, ότι είναι το πιο γλυκό παιδί που έχει περάσει τάσο από το Masterchef. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι η Μαργαρίτα, επειδή είναι και καλή μαγείρισα. Πολύ τη στηρίζουν και στα social media. Τη στηρίζουν πάρα πολύ. Εγώ και ο Πετρετζίκη. Και ο Άκη και η Μέρη. Παιδιά, πιστεύω ότι η Μαργαρίτα θα φτάσει. Θα είναι η πρώτη Ελληνίδα Masterchef. Αν φτάσει, που πιστεύω εγώ θα φτάσει. Πάντως, χθες η Μαργαρίτα πρωταγωνίστησε γιατί έχουν μπει παλιότεροι παίκτες. Υπήρξαν κατηγορίες από τον Ιωάννη ότι η Μαρίνα που έχει ξαναμπεί λέει ψέματα στη Μαργαρίτα γιατί κάνει ψυχολογικό πόλεμο και την άποψη που έχει ο κόσμος για εκείνη. Τι είδε και τι άκουσε εκτός. Είχαμε ένα mystery box πολύ διαφορετικό. Είχαμε προξενιά στον Πάνο Ιωαννίδη. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς βρήκες το σπίτι τώρα που επέστρεψες? Ίδια. Στο σπίτι είναι ήσυχα τα πράγματα. Δεν περίμενα να είναι τόσο ήσυχα. Τους είπαμε τι συμβαίνει έξω. Είπαμε ότι ποια είναι η αγαπημένη χειρότερη του κόσμου παρουσία. Μια πολύ άλλη στρατηγική να μεταφέρεις κάποια πράγματα. Όχι το έχω κάνει εγώ, αλλά επειδή έχω πιάσει π.χ. η Μαρίνα. Να μεταφέρει πράγματα ότι έχουν πει για ή έξω για τους μέσα που στην ουσία δεν ισχύουν. Δηλαδή μπορεί ο έξω κόσμος να λέει ότι ο κόσμος λατρεύει τη Μαργαρίτα και με το δίκιο του. Όταν μπαίνει η Μαρίνα και μεταδίδει πράγματα που δεν ισχύουν για τη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα δεν είναι χαζή να μην καταλαβαίνει. Ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Και όταν βλέπουμε τέτοια άτομα ότι προσπαθούν να μοιήσουν τέτοιες τακτικές, και καλά. Θα σου χαλάσω την ψυχολογία για να ανέβω εγώ πάνω σου μαγειρικά. Αυτά τα άτομα δυστυχώς δεν πάνε μπροστά στη ζωή τους. 12 λοιπόν είστε και έχετε μπροστά σας κάποια ψυγεία. Τι είναι αυτό το ψυγιάκι? Θα μπορούσε να είναι ένα φοιτητικό ψυγιάκι ή ένα εργένικο ψυγιάκι. Σίγουρα δεν είναι οικογενειακό ψυγείο, Σωτήρη. Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Εγώ έχω ζήσει αυτή τη φοιτητική ζωή που λένε οι κριτές. Είχα μέσα ψωμί, ζαμπόν και τυρί μόνο. Θυμάμαι γιατί όλα τα υπόλοιπα τα χρήματα τα τρώγα σε πιτόγυρα και πίτσες. Οπότε δεν χρειαζόταν να μαγειρεύω στο σπίτι. Σώτο, πες μας πέντε υλικά. Όχι, μη μας πεις τώρα, από τότε που ήσουν είτε φοιτητής είτε δούλευες ενώ έμενες μόνος. Όταν έμενα μόνος, είχα πράγματα συνήθως που δεν χαλάνε. Mm-hmm. Πίκλες, ελιές, ξέρεις, παλαιωμένα τυριά, γιατί οτιδήποτε άλλο χαλούσε. Τώρα να σου πω, έχουμε πάντα γιαούρτι πρόβιο, έχουμε αυγά από τη Λάρισα. Ποιο είναι το γρήγορο που κάνεις τώρα? Το γρήγορο. Εγώ πάντα έχω πλημμένες σαλάτες. Γιατί η μανούρα είναι εκεί, στο πλήσιμο στέγνομα. Οπότε, ξέρεις, φτιάχνω μια εύκολη σαλάτα, πάντα μου αρέσει λάδι, λεμόνι, αφράλατο. Και ό,τι άλλο και τρώω σαλάτα. Γρήγορο επίσης για μένα είναι πάντα τραχανάς. Ωραίο. Τρελαίνει την κουμπάρα μου για αυτό το γλυκό και το κάνω στο σπίτι πάρα πολύ. Με κανέλα όμως. Η κουμπάρα. Ναι, κουμπάρα. Η κουμπάρα είναι ελεύθερη. Την παντρεύω το καλοκαίρι. Ναι, ρωτάει ο Λεωνίδας, αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη είναι ελεύθερη. Και τον πανούλι μας.